Ένας συγκεντρωμένος και παθιασμένος Παναθηναϊκός πήρε ενέργεια από τα πιτσυρίκια του και ανάγκασε τον Ολυμπιακό να γνωρίσει την πρώτη του απώλεια βαθμών στα playoff της Super League. Οι Σερπέζοι, Θεοχάρη, Αλεξανδρόπουλο αλλά και οι πλέον πιο έμπειροι, Χατζη Θεοδωρίδη, Μπουζούκη, Καμπετσή, Χατζη έδειξαν όρημη ποδοσφαιρικά και με τη βοήθεια των άλλων συμπεκτών έφεραν την λευκή ισοπαλία κόντρα στου ερυθρόλευκου. Στο μεταξύ, ανακοίνωση κατά τη διαιτησία του Ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εξέδωσε ο στην Ανάπαυλα τη Αναμέτρηση. Πόσοι ακόμα θα αντέξουν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτά τα προκάλυπτα δώρα τη διαιτησία. Αν προσπαθούν με τέτοιο τρόπο να φτάσουν στο αίτο α το χαίρονται πραγματικά. Η διαιτησία του απόψινου αγώνα προκαλεί το κοινό φιλαθλό αίσθημα. Στι καθυστερήσει του ημιχρόνου, ο διαιτητή ανακαλύπτει σε πέσιμο του Βαλμπουενά στον Ανουάρ και μέσω βάρ του μετατρέπει σε πέναλντι. Νωρίτερα, ο διαιτητή δεν βλέπει το πάτημα του μπα στον αστράγαλο του Ανουάρ, φάση που θα έπρεπε να δοθεί κίτρινη κάρτα και επομένω αποβολή του αμυνόμενου. Είχε ήδη μια κάρτα. Στη διαιτησία του Κομίνη στάθηκε και ο συνεργάτη του Γιώργου Δόνη, η Μάκη Αγγελίνα, τονίζοντα πω ήταν κακή ενώ επισήμανε πω δεν υπήρξε πέναλτη σχεδιάζαμε να μην έχει πολλέ κινήσει ο Ολυμπιακό. Ήμασταν πολύ καλοί τακτικά. Μπορούσαμε να κερδίσουμε. Μένουμε στην καλή παρουσία και συνεχίζουμε. Αν και σήμερα αντιμετωπίσαμε μια κακή διαιτησία με μια κόκκινη που δόθηκε και το πέναλτι που δεν ήταν. Σα έχουμε πει όσοι είναι σε καλή κατάσταση και καλά στην προπόνηση θα συμμετέχουν. Ήταν αρκετά καλοί και ανταποκρίθηκαν. Η τριάδα πήγε καλά. Απλά εμείς διαβάζουμε τον κάθε αντίπαλο και λειτουργούμε ανάλογα. Τέλο, ο Ντάνι Πογιάτο έχει ήδη υπογράψει το συμβόλαιό του με την Παέπαναθηναϊκό, το οποίο και βρίσκεται πια στα χέρια των ανθρώπων του τριφυλιού. Αλλά ο ίδιο ο προπονητή εκτιμάται ότι θα έρθει στη χώρα μα μετά το τέλο των playoff. Με τον Γιώργο Δόν να προπονεί ακόμη την ομάδα, η οποία και συνεχίζει να αγωνίζεται στα playoff τη Super League, η παρουσία του Ισπανού πρώην προπονητή των Ακαδημιών τη Ρεάλ Madrid, της μπορεί να καθυστερήσει λίγο ακόμη. Σύμφωνα με δημοσίευματα, ο Πογιάτο θα βρεθεί στην Ελλάδα αμέσω μετά το τέλο των αγώνων, ώστε να παρουσιαστεί και επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό έως το 2023.